Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» μαζί σας αυτή την ώρα ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ και το Δορυφόρο. Χαιρετάμε το νησί μας, όλους εσάς που μας βλέπετε στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε για την τηλεοπτική σας παρέα, ως επίσης και για τη ραδιοφωνική το πρωί, 2 ώρες 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Σήμερα ήμασταν και τηλεοπτικά από τις 6, αντικαθιστώντας την καλή συνάδελφο Αγγελική Νικηφόρου. Μείναμε εμείς και εμείς τηλεοπτικά. Οι υπόλοιποι είστε σε διακοπές, στις παραλίες. Δεν πειράζει, όπως και να έχουν τα πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες για να σας κρατάμε συντροφιά. Θα αρχίσουμε με το χρονικό της μέρας και πάμε να θυμηθούμε πριν από μισό αιώνα, σαν σήμερα, στις 9 Αυγούστου του 1974, τι τραβούσε αυτό το νησί από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, αλλά τι γινόταν και σε διπλωματικό επίπεδο. Στις 8.30 το πρωί, ο Γλαύκος Κληρίδης, καθοδόν προς τη Γενέβη, συναντάται στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Πρόεδρος Μακάριος από το Λονδίνο, όπου διαμένει, δηλώνει ότι τρέφει απόλυτη εμπιστοσύνη προς τη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας. Ο τουρκικός στρατός εισβολής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας επέκτηνε τις επιχειρήσεις στα δυτικά της Κερίνιας μέχρι τα Πάναχρα. Στις στρατιωτικές διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή της ΟΝΦΙΚΙΠ, ο Τούρκος αντιπρόσωπος αξιώνει απομάκρυνση της εθνικής φρουράς από όλους τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έλεγχει. Θέτει προθεσμία έως τη νύχτα της 10ης Αυγούστου. Στο ζήτημα της ανταλλαγής εχμαλώτων και απελευθέρωσης των πολιτών, επέρχεται συμφωνία σε κοινή δήλωση. Ο τουρκικός στρατός μεταφέρει εχμαλώτους από το Σεράγιο στη Λευκοσία στο ξενοδοχείο Ντόμ της Κερίνιας. Η πρώτη μέρα της νέας διάσκεψης της Γενέβης περνά ατελέσφορη. Στο διεθνές πεδίο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γεώργιος Μαύρος, προσπαθεί να πείσει τον Γενικό Γραμματέα Κουρτ Βάλτχαϊμ να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Βάλτχαϊμ τον ενημερώνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο και ότι η Τουρκία έχει ζητήσει την αποχώρηση της ΟΝΦΙΚΙΠ από τις περιοχές που κατέλαβε ο τουρκικός στρατός εισβολής. Αυτά σαν σήμερα πριν από μισό αιώνα, όλο αιτήματα και απαιτήσεις. Θα παραμείνουμε σε αυτό το κομμάτι της κατοχής και θα σας παρουσιάσουμε ένα εκλεκτό φιλοξενούμενο μας, γέννημα θρέμα της επαρχίας και της πόλης της Αμοχώστου. Τίτλος της εκπομπής, ένας εκτοπισμένος διπλωμάτης, 50 χρόνια μετά το πραξικόπημα και την εισβολή. Στο στούντιο μαζί μας, ο αγαπητός κύριος Θεόφιλος Θεοφίλου. Καλησπέρα σας. Να σας συγχαρώ πρώτα για την εκπομπή σας, την πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή, και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στο σημερινό πρόγραμμα. Είναι τιμή μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και ευχαριστούμε και για όλα όσα προσφέρατε σε αυτή την πολυετή πορεία σας ως διπλωμάτης και για το Κυπριακό, αλλά και για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου. Θα τα αναφέρουμε όσα προλάβουμε, γιατί μέσα σε μια εκπομπή η προσφορά σας δεν χωράει, στους φίλους τηλεθεατές, για να δώσουμε το στίγμα, τουλάχιστον σήμερα. Θα κάνουμε όμως αρχή από τα όμορφα Λιμιά. Εκεί όπου κατάγεστε. Εκεί όπου γεννήθηκα, εκεί όπου μεγάλωσα, πήγα στο δημοτικό σχολείο και εκεί όπου ζούσα μέχρι τα 28 μου χρόνια, όταν φύγαμε στις 14 Αυγούστου πριν 50 χρόνια. Ναι, αγαπητέ μου κύριε. Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες. 50 χρόνια, μισός αιώνας, όπως είπατε, κατοχής, αδικίας, εκτοπισμού, παραβίασης των πιο βασικών, των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων του κυπριακού λαού και ειδικότερα των εκτοπισμένων. Τι γίνεται, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου, αυτή η επιλεκτική, διπλωματική και αν θέλετε διεθνής αντιμετώπιση à la carte των πραγμάτων κάθε φορά, δημιουργεί και ένα αίσθημα αδικίας, αλλά και αντίδρασης σε αυτό
τον κόσμο αυτού του τόπου, ο οποίος έπαθε, πλήρωσε τα λάθη και συνεχίζει μισό αιώνα ακόμη να ελπίζει και να θέλει να επιστρέψει εκεί που γεννήθηκε. Βεβαίως δημιουργείται ένα πολύ έντονο αίσθημα αδικίας, πικρίας και απογοήτευσης για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά που βλέπουμε να εφαρμόζονται και να ακολουθούνται. Νομίζω ότι το να είναι κάποιος διπλωμάτης, πρέσβης στη δικιά σας περίπτωση για δεκαετίες, όπου έχετε να κάνετε με μεγάλες δυνάμεις, με συμφέροντα, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου, προσπαθήσατε πάρα πολύ, βρήκατε εμπόδια και αντιδράσεις, αλλά δεν τα παρατήσατε, ίσως γιατί είχατε και καταγωγή από κατεχόμενες περιοχές και αυτό σας έκανε με την καλή έννοια του όρου να πεισμώνετε περισσότερο. Βεβαίως και να το νιώθω πολύ πιο έντονα, πάρα πολύ έντονα, γιατί επρόκειτο για τα πιο βασικά μας δικαιώματα, τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Και ήρθαν στιγμές πολλές φορές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, όταν δίναμε τις μάχες σε διάφορα φόρα διεθνώς για τα δίκαια της Κύπρου και του κυπριακού λαού, που ερχόντουσαν στη μνήμη μου οι στίχοι, κάποιοι στίχοι από τον Εθνικό Ύμνο, «Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάρθες μοναχή, δεν είναι εύκολες οι θύρες, αν η χρία της κουρταλεί». Μάλιστα. Πάμε στο φωτογραφικό υλικό που μου στείλατε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Να πάμε. Θα αρχίσουμε από το σημείο που βρίσκεται ο όμορφος Λιμνίτης και θα το δείτε και στο video wall. Εδώ ο όμορφος Λιμνίτης με το πιο σκούρο πράσινο, το βλέπετε και εκεί. Τα λιμιά. Τα λιμιά, με συγχωρείτε. Και πραγματικά, ποιες είναι οι θύμησες από τα όμορφα λιμιά? Πολύ δυνατές, πολύ έντονες θύμησες που δεν σβήνουν, θύμησες όμορφες, νοσταλγικές, γεμάτες πολλές εμπειρίες. Ναι. Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να φανταστεί στα 28 του κάποιος ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει το μέρος όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και άρχισαν τα όνειρά του να δημιουργεί τη ζωή του, όπως πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που μας βλέπουν αυτή την ώρα, ότι έπρεπε ξαφνικά να τα αφήσει όλα πίσω και να φύγει με τα ρούχα που φορούσε. Ούτε στον χειρότερο μου εφιάλτη δεν μπορούσα να δω ή να φανταστώ αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, η σπιτονοικοκυρά μου το 1964 που πήγα, ήταν Σμυρνιά, η Χρυσάνθη Κρασά. Και άκουσα από πρώτο χέρι τις δικές της ιστορίες και τα δράματα που έζησε. Μάλιστα. Αλλά δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό την εποχή εκείνη ή αργότερα ότι θα μπορούσα να ζήσω και να περάσω εγώ τα ίδια. Και όπως διηγείται σε μένα η Χρυσάνθη Κρασά τα όσα πέρασε και τα δικά της βάσανα, να τα διηγούμε τώρα εγώ στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Και να τα ζείτε 10 χρόνια αργότερα, το 1974. 10 χρόνια αργότερα. Όταν πήγατε και σπουδάσατε. Και στα 28 σας χρόνια, όταν έγινε ο πόλεμος και θα έπρεπε να φύγατε, πού πήγατε? Ήμουν τότε νεοπροσληφθής λειτουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εξωτερικών, μάλιστα. Εξωτερικών. Κατετάγηκα σαν έφεδρος στην Εθνική Φρουρά στις 20 Ιουλίου. Μετά την κατάβαση του πυρός στις 23 Ιουλίου απολύθηκα για να επιστρέψω στο καθήκον μου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 14 Αυγούστου, όταν άρχισε ο δεύτερος γύρος, κατατάγηκα και πάλι, φόρεσα την στολή μου. Πριν πάω όμως να καταταγώ, προσπάθησα να φύγουμε από τα λιμιά, τους γονείς μου, τις αδερφές μου, τις θείες μου. Ο πατέρας μου δεν έφευγε. Αρνείτο. Εγώ, λέει, δεν φεύγω από το σπίτι μου. Του λέω, πατέρα, ο τουρκικός στρατός προελάβνει. Είδαμε τι έχει κάνει στις άλλες περιοχές που κατέλαβε, στην Κερίνια και στις άλλες περιοχές. Βέβαια. Δεν είναι αστεία. Εγώ, λέει, δεν φεύγω από το σπίτι μου. Δεν έχω πειράξει κανένα, γιατί να με πειράξουν. Και τον αφήσαμε. Και πήγα και κατατάγηκα στο στρατό. Και τι έγινε με τον πατέρα σας? Ενώ ήμουν φρουρός έξω από την μονάδα μας στο Βαρόσι, περνούσε στις 15 Αυγούστου την επόμενη μέρα
ένας συγχωριανός και φίλος, ο δάσκαλος Αντώνης Παμπορής. Μάλιστα. Του είπα την ιστορία, μου λέει πηγαίνω στο χωριό, είναι και ο πατέρας μου, έμεινε και εκείνος. Του λέω σε παρακαλώ, πήγαινε μήπως πείσεις και τον δικό μου πατέρα. Μάλιστα. Πήγε, το έπαιξε πολύ σωστά, είπε στον πατέρα του για τον πατέρα μου ότι θα φύγει, στον πατέρα μου είπε ότι θα φύγει και ο πατέρας του και έτσι επίστησαν και τους έβγαλε έξω την τελευταία στιγμή, και γλίτωσαν. 15 Αυγούστου πια τα πράγματα είχαν σχεδόν τελειώσει. Λίγες ώρες πριν φτάσουν τα τουρκικά στρατευμάτα. Ελάτε στην επόμενη φωτογραφία παρακαλώ, όπου εδώ βλέπουμε τον αγαπητό κύριο Θεοφίλου, ο οποίος υπηρέτησε ως πρώτος μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τιμήθηκε από την ΑΧΕΠΑ Βρυξελών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, για όλη αυτή τη διαχρονική προσφορά σας στην Κύπρο, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου, ειδικότερα κατά την κρίσιμη περίοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και λίγο μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Με μια τιμητική πλακέτα, βέβαια, είναι η ηθική ικανοποίηση περισσότερο. Πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Ναι. Έκανα το καθήκον μου σαν Κύπριος πολίτης, σαν Κύπριος διπλωμάτης, απέναντι στην πατρίδα μας στις πολύ δύσκολες ώρες που περνά εδώ και 50 χρόνια. Ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων και το εξής. Στα αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών φυλάσσεται πολυσέλιδο υπηρεσιακό σημείωμα από το 1975, με το οποίο εσείς, κύριε Θεοφίλου, όταν τότε ήσασταν νεαρός ακόλουθος, υποβάλατε εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για υποβολή αίτησης για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ από την πλευρά του ο αγαπητός κύριος Σχοινάς, ο οποίος ήταν στέλεχος του γραφείου της Ισπανίδας Επιτρόπου το 2004, τότε με την ένταξή μας, επεσύνημανε την πολύτιμη συμβολή σας στις κρίσιμες μέρες και ώρες μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, γιατί εκεί τα βρήκατε σκούρα τα πράγματα. Σημειώνοντας ότι υπήρξε χωρίς υπερβολή ένας από τους καθοριστικούς κρίκους, αναφέροντας στο όνομά σας, στο πρόσωπό σας, που οδήγησαν στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πολύ μεγάλη, μια τιτάνια προσπάθεια η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διάρκεσε χρόνια. Υπήρχαν πολλά εμπόδια, υπήρχαν αντιθέσεις. Η Τουρκία απειλούσε μέχρι και πόλεμο σε περίπτωση ένταξη της Κύπρου. Όμως με τους σωστούς χειρισμούς σου από πλευράς των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδας, και με τη συμπαράσταση της Ελλάδος, ένα-ένα ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και επιτεύχθηκε αυτός ο μεγάλος άθλος της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχατε όμως και πείρα μέχρι τότε πια. Δηλαδή μπορούσατε να έχετε την αυτοπεποίθηση, έστω και αν είχατε το φόβο το πώς σας αντιμετώπιζαν μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Έτσι. Ωστόσο τα πράγματα κύλησαν καλά, θα έλεγα. Και ίσως και η αντίδραση να μην ήταν αυτή που περιμένατε, αλλά πιο ήπια από σκληροπυρηνικούς του Ευρωκοινοβουλίου και βέβαια της παγκόσμιας κακέρας, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου? Έγιναν αρκετοί κατάλληλοι χειρισμοί και ξεπεράστηκαν και οι αντιδράσεις. Μάλιστα. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ναι, σίγουρα. Διακρίνατε όμως από την αρχή, όπως επεσήμανε και ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ομιλία του, όταν σας βράβευσαν, τις δυνατότητες που προσέφερε στην Κυπριακή Δημοκρατία αυτή η προοπτική της ένταξης της τότε ΕΟΚ και μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, διότι η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία έχει καταργήσει τα σύνορα. Μάλιστα. Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μάλιστα. Σύνορα που υπήρχαν εκεί για αιώνες. Mm-hmm. Σύνορα για τα οποία στον 20ο αιώνα έγιναν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Μάλιστα. Και ισχύουν οι βασικές ελευθερίες της διακίνησης, εγκατάστασης, απόκτησης περιουσίας, χωρίς καμιά διάκριση μέσα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Την Ευρώπη των μερικών εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων και 450 εκατομμυρίων κατοίκων. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν είναι δυνατό σε αυτό τον χώρο, τον ευρωπαϊκό, όπου έχουν καταργηθεί
τα σύνορα και υπάρχουν αυτές οι ελευθερίες, δεν είναι δυνατόν στη μικρή Κύπρο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έκταση 9.250 τετραγωνικών χιλιομέτρων και με πληθυσμό περίπου 1 εκατομμύριο, να δημιουργηθούν στον 21ο αιώνα σύνορα και να υπάρχουν διαχωρισμοί και να μην ισχύουν οι ελευθερίες που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τι είναι αυτός ο αναχρονισμός, αλήθεια? Είναι αναχρονισμός και όλα αυτά τα οποία επιδιώκει η τουρκική πλευρά είναι αντίθετα, συγκρούονται με τις πιο βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενοποιητική Διαδικασία. Ναι. Βλέπετε λίγο καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη θέση, τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών ή αυτών που κινούν τα νήματα, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπέρ της εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό παρά πιο πριν? Γιατί όλοι ζούμε χωρίς να είμαστε διπλωμάτες και να καταλαβαίνουμε, όπως καταλαβαίνετε εσείς, ότι τα πράγματα με την Τουρκία δεν είναι εύκολα και δει είναι και κάποιες στιγμές και κάποιες φορές και το παραχαϊδεμένο παιδί. Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην άντληση βοήθειας πολιτικής, διπλωματικής, οικονομικής και άλλης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Βεβαίως θα έπρεπε και θα μπορούσε και πρέπει να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα και να δοθεί περισσότερα βοήθεια, αλλά ας φανταστούμε μόνο πώς θα ήταν η κατάσταση αν η Κύπρος δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πρέπει να το βλέπουμε και από αυτή τη σκοπιά. Πολύ σωστά, ναι. Έχετε δίκιο. Ελάτε στην επόμενη φωτογραφία, συνάδελφε. Ναι. Και εδώ επίσης, στην ομιλία σας, όπου ευχαριστήσατε και αναφερθήκατε, και προχωράμε παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να πάμε στα πιο όμορφα χρόνια. Εδώ, πού σας βρίσκουμε? Εδώ είναι η ποδοσφαιρική ομάδα των δικηγόρων Αμοχώστου. Ναι. Το 1973. Μάλιστα. Της οποίας ήμουν και εγώ μέλος. Και ποιος είστε στη σειρά, καθήμενος ή ιστάμενος? Καθήμενος, ναι. Από τα αριστερά ο τρίτος. Από τα αριστερά ο τρίτος που βλέπει λίγο λοξά. Λίγο λοξά. Μάλιστα. Τι παίζατε, σε ποια θέση? Σε θέση χαφ, μεσαίου. Μάλιστα. Και βέβαια με την ανόρθωση ή όχι? Με την ανόρθωση. Βέβαια. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην έδρα, στο βήμα, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Χρονιά. Το 1978. Μάλιστα. Όταν παρουσίαζα στην Γενική Συνέλευση την έκθεση μου ως εισηγητής της Δεύτερης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ασχολείται με τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Ήταν μόλις 4 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Τα πράγματα ήταν πολύ φρέσκα, πολύ νοπά, πολύ πρόσφατα. Ωστόσο, βλέπατε κι εσείς ότι δυσκόλευαν κάθε φορά τα πράγματα όσο περνούσε ο χρόνος και προστίθετο ακόμη ένας χρόνος και ακόμη ένας χρόνος. Βεβαίως. Βεβαίως. Η πάροδος του χρόνου δυστυχώς έχει δυσκολέψει τα πράγματα για μας. Έχει εμπεδώσει τα τετελεσμένα. Μάλιστα. Εφέρουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης για αυτά τα τετελεσμένα, κύριε Θεοφίλη? Βεβαίως. Πιστεύω ότι έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Βεβαίως, ο κύριος υπεύθυνος είναι ο εισβολέας, η τουρκική αδιαλαξία, οι τουρκικές επιδιώξεις που δεν έχουν αλλάξει. Αλλά πιστεύω ότι σε κρίσιμες φάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από δικής μας πλευράς διαφορετικοί χειρισμοί που θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Και να, έχουμε σήμερα, να μην ίσως φτάσουμε στο σημερινό σημείο των 50 χρόνων του μισού αιώνα. Μάλιστα. Που έχουν εμπεδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τετελεσμένα της εισβολής. Πού οφείλεται, αλήθεια, αυτή η στάση πια του «δεν συζητάμε, απαιτούμε δύο κράτη»? Βασίζονται κάπου? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις προς τους ιδίους από το εξωτερικό, ή είναι ένα διπλωματικό παιχνίδι για το όσα περισσότερα κερδίσουμε? Είναι η μόνιμη τακτική της Τουρκίας πάντοτε να παίρνει, τίποτε να μην δίνει και στην επόμενη φάση να ζητά περισσότερα. Μάλιστα. Και πού θα φτάσει αυτό το πράγμα? Είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας. Εσείς με την πείρα σας. Πού θα οδηγηθεί
Αυτές οι θέσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και η διεθνής κοινότητα, και αυτό το έχει κάνει σαφές, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δεχτεί δύο κράτη στην Κύπρο. Άρα γιατί η άλλη πλευρά επιμένει σε αυτή τη θέση και έτσι εμποδίζει και την έναρξη ξανά του διαλόγου μεταξύ των Έχει τους δικούς της στόχους, τους διαπραγματευτικούς σκοπούς. Για να κερδίσει αλλού. Για να κερδίσει κάτι. Κάτι. Ναι. Όχι απαραίτητα από το Κυπριακό, εννοείται. Και στο Κυπριακό και αλλού. Μάλιστα. Έλατε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Εδώ Φίλου. Είναι από την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων μου στον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. Το Δεύτερο. Ναι. Έλατε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι από την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων μου στον πρόεδρο των Ινδιών, κύριο Βενκαταράμαν. Μάλιστα. Ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση ως αρχηγού αποστολής στις Ινδίες και η πρώτη επίδοση διαπιστευτηρίων που έκανα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ είναι μία σειρά από έγγραφα τα οποία μου αποστείλατε. Στα οποία θα βρούμε το χρόνο, θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Τα βλέπετε και δεξιά, αν θέλετε, στο βίντεο wall που μπορούν να σας βοηθήσουν. Μάλιστα. Για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, για την αφετηρία και τον καταλήτη των νέων εξελίξεων. Τότε, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου, ελάτε και στην επόμενη παρακαλώ. Και εδώ είναι τα όμορφα λιμιά. Μάλιστα. Πριν όμως να σας ρωτήσω, σε πόσες χώρες υπηρετήσατε ως διπλωμάτης? Σε πάρα πολλές. Όταν ήμουν στις Ινδίες, κάλυψα συνολικά 10 χώρες. Με έδρα της Ινδίας, κάλυψα άλλες 9 χώρες. Στον βορρά το Νεπάλ, στα ανατολικά την Μπαγκλαντές, τη Θαϊλάνδη, την Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, στο νότο τη Σριλάνκα και τις Μαλτίβες και την Μιανμάρ, στα ανατολικά των Ινδίων, 10 χώρες. Και βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επόμενη τοποθέτηση ως αρχηγού αποστολής ήταν στη Γερμανία, με παράλληλη διαπίστευση στην Πολωνία και στο Βατικανό. Και η επόμενη διαπίστευση ήταν στις Βρυξέλλες, σαν μόνιμος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ποια εκκλησία βλέπουμε εδώ? Εδώ είναι η μία από τις δύο εκκλησίες των Λιμιών, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που είναι και ο τροπεούχος των Λιμιών. Είναι η πιο παλιά εκκλησία. Η άλλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι νεότερη και μεγαλύτερη. Και εκείνο το οποίο εντυπωσιάζει είναι ότι σε ένα χωριό όπως τα Λιμιά, με κατοίκους το 1974, όταν φύγαμε σχεδόν 1500, υπήρχαν δύο μεγάλες εκκλησίες. Εκτός από τα εξοκλήσια που υπήρχαν έξω από το χωριό. Η οποία, ωστόσο, εκκλησία βρίσκεται σε κακό χάλι. Ναι. Από ύστερα από διαβήματα μας, έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα της αποκατάστασης. Της κοινής Επιτροπής για την αποκατάσταση της πολιτικής κληρονομιάς και βρίσκεται τώρα στο στάδιο της επιδιόρθωσης και ανακαίνησης. Έλατε παρακαλώ στην επόμενη. Είναι ακόμη μία η ίδια εκκλησία σε διαφορετική ώρα. Της οποίας ο χτήτορας ήταν ο πρόπαπός μου, ο Χατζη Βασίλης. Μάλιστα. Έλατε παρακαλώ. Εδώ. Εδώ είναι ένα από τα εξοκλήσια. Μάλιστα. Η Παναγία, η Παραδεισόδησσα. Μάλιστα. Έλατε παρακαλώ. Εδώ. Εδώ είναι και πάλι ο Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Γεώργιος. Από την άλλη πλευρά. Από την άλλη Εδώ πλευρά. Είναι η πίσω πλευρά. Η πίσω πλευρά του, ναι. Η βόρεια πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα. Και εδώ. Εδώ είναι ο Ηλιακός της εκκλησίας. Είναι εμφανή. Τα σημάδια της εγκατάλειψης. Από τις εκκρασίες, τα σημάδια της εγκατάλειψης. Βέβαια. Έλατε. Εδώ. Εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μάλιστα, η νεότερη και μεγαλύτερη. Τι λειτουργεί σήμερα ως τζαμί? Λειτουργήσε για μερικά χρόνια ως τζαμί, αλλά μετά από διαβήματα τα οποία έχουμε κάνει, σταμάτησε να λειτουργεί ως τζαμί
και την χρησιμοποιούν τώρα ως θέατρο και πολιτιστικό κέντρο. Μάλιστα. Μπροστά από την εκκλησία, εκεί που είναι οι δύο ιστοί με τις σημαίες, ήταν η προτομή του Μητροπολίτη Κητίου Νικόδημου Μιλωνά, την οποία κατεδάφισαν και στην θέση της έχουν τοποθετήσει Αντριάντα του Κεμάλα Τατού. Θαυμάσια. Yeah. Ελάτε και στην επόμενη. Yeah. Εδώ. Εδώ, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Μάλιστα. Οι εκκλησίες λειτουργούν το εναλλάξα από τον ιερέα του χωριού μας, τον Μακαρίτη τον Παπάγιαννη. Την μια Κυριακή η μια εκκλησία, την άλλη Κυριακή η άλλη εκκλησία. Οι γάμοι όλοι γίνονται στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και οι βαπτίσεις στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα. Ελάτε παρακαλώ. Εδώ. Εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου από την βόρεια πλευρά. Από τη βόρεια πλευρά, ναι. Ελάτε. Και εδώ και από την αντίθετη άποψη. Μάλιστα. Μάλιστα. Με τις καμάρες, τον ηλιακό. Μάλιστα. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι το εκκλησάκι που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Της Παναγίας, ε. Ναι. Μάλιστα. Τι εγκατάλειψη και τι... Μάλιστα. Λοιπόν, το σπίτι μας. Εδώ είναι το πατρογονικό σπίτι. Μάλιστα. Το οποίο χτίστηκε επί τουρκοκρατίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία πότε ακριβώς. Κατά πάσαν πιθανότητα χτίστηκε από τον πρόπαθό μου τον Χατζη Βασίλη, ο οποίος το μεταβίβασε στον παππού μου, τον γιο του, τον Χατζη Θεόφιλο, ο οποίος το μεταβίβασε στον πατέρα μου, τον γιο του, μάλιστα, τον Βασίλη, ο οποίος το μεταβίβασε σε μένα. Είναι ένας κρίκος και μία λυσίδα μεταβιβάσεων. Τέσσερις γενιές. Μάλιστα. Από Βασίλη σε Θεόφιλο, σε Βασίλη σε Θεόφιλο. Μάλιστα. Η παράδοση στην περιοχή μας, στην Μεσαωρία, ήταν το σπίτι να το διαθέτει πάντοτε ο άντρας, ναι, ο σύζυγος, ναι, ο γαμπρός. Ενώ η νύφη διέθετε την πρίκα του. Η νύφη έδινε την πρίκα. Τα έπιπλα, τα κουζινικά, ναι, και τα άλλα πρικιά. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ο ηλιακός. Είναι αυτή η κατάσταση του σήμερα, κύριε Θεοφύλλο. Αυτή είναι η κατάσταση του σήμερα, δυστυχώς. Φαίνεται ότι όταν το έχτισε ο παππούς, ναι, ο πρόπαπος, ο Χατζηβασίλης, επειδή τα λιμιά είναι δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας και της Έγκομης και, τον Απόστολο Βαρνάβα, δεν και είναι. Στον Απόστολο Βαρνάβα. Και επειδή την εποχή εκείνη δεν υπήρχε προστασία των αρχαιολογικών χώρων, οι χωρικοί από τα δύο χωριά έπαιρναν έτοιμο οικοδομικό υλικό, κολόνες και πέτρες, ναι, φαίνεται, οι κολόνες, ναι, μάλιστα, από την Σαλαμίνα ή την Έγκομη και τα χρησιμοποιούσαν στην ανέγεση, μάλιστα, των σπιτιών τους. Αυτή είναι η κολόνα με τις ελικοειδείς άβλακες, είναι μαρμάρινη. Μαρμάρινη, και ναι, και είναι από αρχαιολογικό χώρο. Με πολύ ωραίο και ονόκρανο. Μάλιστα, ελάτε παρακαλώ. Εδώ εσείς. Εδώ είναι σε μια από τις επισκέψεις μας μετά που άνοιξαν τα οδοφράγματα. Να αναφέρω ότι το σπίτι δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση. Το σπίτι ήταν καλυμμένο, ήταν πετρόχτιστο και ορισμένα τμήματα ήταν από πληθάρι. Μάλιστα. Όπως συνηθιζόταν. Όπως συνηθιζόταν. Στην Ήπετρο. Μάλιστα. Αλλά ήταν ένα αρχοντικό σπίτι. Λάβουμε υπόψη την εποχή που χτίστηκε. Τα σπίτια δεν ήταν, έπρεπε να υπάρχει και μια οικονομική κατάσταση ανάλογη. Θα έλεγα χωρίς καμιά διάθεση κομπασμού ότι ήταν το πιο μεγάλο και το πιο ωραίο παραδοσιακό σπίτι σε όλο το χωριό και στην περιοχή. Μάλιστα. Και το πώς κατήντησε να είναι σήμερα. Αυτή ήταν η κύρια είσοδος, ναι, του σπιτιού. Μάλιστα. Δυστυχώς το μετέτρεψαν σε στάβλο και το λεγυλάτισαν. Μάλιστα. Αφαίρεσαν τους σοβάδες, όπως μάθαμε αργότερα σε μια από τις επισκέψεις μας, για να βρουν τους θησαυρούς που ήταν κρυμμένοι. Νόμιζαν. Εδώ. Εδώ είναι, ναι, εδώ ήταν ένα στέγαστρο, το Στιάιν, όπου ήταν τα ζώα. Ήταν την καλοκαιρινή περίοδο, τα ζώα είχαν τις σπάχνες τους και έτρωγαν εκεί. Και όχι μέσα στο τσάπι. Εδώ πού σας βρίσκουμε. Εδώ πάλι στην είσοδο του σπιτιού. Από την πίσω μεριά.
Από την προστινή μεριά. Ναι, είναι η είσοδος. Οι καμάρες είναι από την πίσω μεριά που είναι η αυλή. Είναι εσωτερική. Ναι, η εσωτερική. Έλατε. Ναι. Και εδώ. Και εδώ είναι η εξωτερική πλευρά. Μάλιστα. Πετρόχτιστο. Τα ανοίγματα που βλέπετε, ναι, φαίνεται ότι στα σημεία αυτά, επειδή πήραν ανιχνευτή μετάλλων. Ναι, τα άνοιξαν για να βρουν τι. Βρήκαν και αφαίρεσαν τις πέτρες για να πάρουν. Και βρήκαν όχι μόνο αυτά που γνωρίζαμε, που είχε κρύψει ο πατέρας μου. Υπήρχαν λοιπόν. Υπήρχαν. Είχε κρύψει ο πατέρας σας. Είχε κρύψει σε μεγάλο δοχείο τους οικογενειακούς θησαυρούς. Και κατάφεραν και τους εντόπισαν. Τις χρυσές λίρες, κοσμήματα και άλλα. Και με τον ανιχνευτή μετάλλων τα βρήκαν. Και βρήκαν όχι μόνο αυτά που γνωρίζαμε εμείς. Βρήκαν και αυτά που είχε κρύψει η προγιαγιά μας. Το ακούαμε αυτό, αλλά δεν το γνωρίζατε. Ήταν σαν παραμύθι, σαν μύθος. Ναι, τα κομπούθια με τις χρυσές λίρες και με τον ανιχνευτή μετάλλων τα βρήκαν όλα. Μάλιστα. Ελάτε. Ναι. Εδώ, όπως αναφέρατε, είναι αυτά τα αρχαία όπου χρησιμοποιούν το. Είναι εκπληκτικό και είναι και πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μέσα στους αιώνες. Βρίσκονται εκεί και στέκονται ακόμα. Ήταν πολύ καλοδιατηρημένο το σπίτι, μάλιστα, σε εξαιρετική κατάσταση, εσυντηρείτο. Ναι. Μάλιστα. Τι λέει αυτό το έμβλημα πια, θα αρχίσει να ξεθοριάζει, θα παραμείνουν και οι δύο λέξεις ή θα χάσουμε την πρώτη. Στο δικό μου μυαλό δεν ξεθοριάζει και δεν θα ξεθοριάζει μέχρι και της τελευταίας πνοής, κύριε Χάματση. Μάλιστα. Το όνειρό μου, η επιδίωξή μου είναι να επιστρέψω πίσω στα Λιμιά και να αναπαλαιώσω, να ανακαινήσω αυτό το σπίτι και να ζήσω ξανά. Μάλιστα. Σε αυτό το σπίτι. Μάλιστα. Τώρα. Δεν θέλω να είμαι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. Δεν θέλω να είμαι η τελευταία γενιά που έζησε σε αυτό το σπίτι και πιστεύω ότι τα ίδια συναισθήματα έχουν όλοι οι εκτοπισμένοι που επιθυμούν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, στις ρίζες τους, στις πατρογονικές τους αιστείες, στα δικαιώματά τους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πάω στο 1983. Μου στείλατε μία επιστολή. Τότε ήσασταν στη Νέα Υόρκη. Ήμουν γενικός πρόξενος στη Νέα Υόρκη. Ήσασταν γενικός πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και στείλατε μία επιστολή προς τον κύριο Παπαβασιλείου. Ήταν δημαρχεύων της πόλης. Δημαρχεύων της πόλης Αμοχώστου. Μάλιστα. Που τον αναφέρετε τα εξής: σαν γέννημα και θρέμα της επαρχίας και της πόλης της Αμοχώστου, ζω και εγώ όπως και όλοι οι άλλοι ξεριζωμένοι, συνεπαρχιώτες και συμπολίτες μας και οι άλλοι πρόσφυγες, με το όνειρο και τον όστο της επιστροφής στην πόλη μας και στα σπίτια μας. Στη σκέψη μου έρχονται συχνά εικόνες και αναμνήσεις από τα όμορφα αγαπημένα μας μέρη, στιγμιότυπα που όχι μόνο δεν ξεθοριάζουν με το πέρασμα του χρόνου, αλλά αντίθετα θεριεύουν μέσα μου τη θέληση και την επιθυμία του γυρισμού. Και είναι οι ζωντανές αυτές μνήμες κίνητρο για σκέψη και προβληματισμό σχετικά με το πώς μπορώ και εγώ να βοηθήσω και να συμβάλλω από τη θέση μου εδώ και με τον τρόπο μου στην πραγματοποίηση του ονείρου της επιστροφής. Και ήταν με την αφορμή της συμπλήρωσης 9 χρόνων από την κατοχή, θα συμπληρώνονταν 10 χρόνια την επόμενη χρονιά και αντιλαμβάνομαι ότι εκείνη που εισηγηθήκατε την λειτουργία και τη δημιουργία μιας έκθεσης φωτογραφίας, ούτως ώστε, όπως γίνεται τώρα πια μισό αιώνα, να γίνει πιο κατανοητό το πρόβλημα της Κύπρου. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα σε αυτή τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης. Η εισήγηση ήταν να γίνει μια έκθεση με φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα και ντοκουμέντα για την Αμόχωστο, για να επανέλθει στην επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην υπερδύναμη αυτή από την οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι τύχες όλων μας, να επανέλθει στην επικαιρότητα το Κυπριακό γενικά και η λύση του Κυπριακού και ειδικότερα το θέμα της Αμοχώστου. Μάλιστα. Η εισήγηση ήταν η έκθεση αυτή να διοργανωθεί στις κυριότερες, στις πιο σημαντικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Σικάγο, στη Βοστόνη, στον Άγιο Φραγκίσκο, εκεί όπου είναι τα κέντρα των αποφάσεων. Μάλιστα. Ναι. Την έλαβε ο αγαπητός ο κύριος ο Βασιλείου, αλλά τι έγινε? Ο
ο Δημαρχεύων Μακαρίτης Πρόδρομος Παπαβασιλείου, δέχθη ενθουσιωδώς την εισήγηση. Αλλά ήρθε και μία επιστολή μετά. Και εξέφρασε την ετοιμότητά του να προχωρήσουμε και να συνεργαστεί. Προχωρήσατε. Δυστυχώς όχι, διότι στο Υπουργείο Εξωτερικών όχι μόνο δεν μελετήθηκε η εισήγηση στην ουσία της και δεν προωθήθηκε, αλλά μου εστάλει μια επιστολή με επίπληξη, επειδή αλληλογράφησα κατευθείαν με τον Δημαρχεύοντα Αμοχώστου του και όχι με το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρόλο που η επιστολή μου προς τον Δημαρχεύοντα, τον κύριο Παπαβασιλείου, είχε κοινοποιηθεί και στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και στον πρέσβη στην Ουάσιγκτον, ο οποίος είναι η προϊστάμενη αρχή του Γενικού Προξένου, και η εισήγηση μου μέσα στην επιστολή ήταν η έκθεση αυτή να διοργανωθεί σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Δεν διοργανώθηκε ποτέ, έτσι. Και δεν διοργανώθηκε ποτέ. Μάλιστα. Ήρθε μόνο η επίπληξη. Ήρθε μόνο η επίπληξη. Λοιπόν, και μετά διερωτόμαστε γιατί χάθηκε η Αμόχωστος και δεν επιτεύχθηκε η επιστροφή της πόλης της Αμοχώστου. Μάλιστα. Ύστερα από 50 χρόνια. Ωστόσο, δεν τα βάλατε κάτω, πέραν από τη δράση σας και την προσφορά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη. Υποβλήθηκε και ένα υπόμνημα, πρόταση τριών προσωπικότητων, μεταξύ αυτών και εσείς. Ήσασταν εσείς ως πρώην πρέσβης, ο αγαπητός κύριος Γεώργιος Αρέστη, τον οποίο και χαιρετάμε, ως πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου και τέος δικαστής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον Δημήτριο Χατζηχαμπή, τέος πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου υποβάλατε στους υποψηφίους προέδρους για τις εκλογές του Ιανουαρίου τότε, Νίκο Αναστασιάδη, Νικόλα Παπαδόπουλο και Σταύρο Μαλά. Τι, αγαπητέ μου. Υποβάλαμε το υπόμνημα με την αναλυτική εισήγησή μας, την αναλυτική πρότασή μας για την επιστροφή της πόλης της Αμοχώστου. Και πιστεύαμε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν δυνατή η προώθηση αυτής της πρότασης. Ήταν ακόμα στην εξουσία ο Μουσταφά Ακιντζή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ήταν επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Και μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Γκραν Μοντάνα, η εκτίμησή μας ήταν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να προωθηθεί ένα τέτοιο μέτρο. Μάλιστα. Και για λόγους ουσίας, ήταν μια γενναιόδορη πρόταση που έδινε κίνητρα στην άλλη πλευρά να την αποδεχθεί. Από την πρότασή μας θα αντλούσε ωφέλη σημαντικά και η άλλη πλευρά. Όμως υπήρχε και ένας επιπρόσθετος λόγος τακτικής για τον οποίο εισηγούμαστε να υποβληθεί η πρόταση και τον οποίο λόγο επεσημάναμε και υπογραμμίσαμε ότι και σε περίπτωση που παρελπίδα δεν γινόταν δεχτή η πρότασή μας και απερίπτωτο και πάλι θα από, ήταν, την θα, από την τουρκική πλευρά. Μάλιστα. Θα της ήταν δύσκολο μετά την απόρριψη τέτοιας γενναιόδορης πρότασης να προχωρήσει με μονομερή μέτρα για το άνοιγμα της περίκλησης περιοχής. Όπως και έπραξε. Και το είχαμε επισημάνει αυτό επανειλημμένα και στο υπόμνημα μας και μεταγενέστερα. Μάλιστα. Τους μήνες που ακολούθησαν με δημοσιεύματα μας στον ημερήσιο τύπο, τονίζοντας και πάλι αυτό το σημείο, ότι τουλάχιστον για λόγους πρόληψης και αποτροπής νέων τετελεσμένων έπρεπε να υποβληθεί αυτή η πρόταση. Πιστεύετε ότι θα είχε αποτέλεσμα? Πιστεύω ναι, διότι δίνονται πολύ σημαντικά κίνητρα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ένα από τα κίνητρα, το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Πιστεύω, μια από τις εγγύσεις μας ήταν στην ανοικοδόμηση της πόλης της Αμοχώστου, που θα είναι ένα τεράστιο έργο. Θα είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο που θα διαρκέσει πολλά χρόνια και για το οποίο θα δαπανηθούν δισεκατομμύρια. Η εισήγησή μας ήταν στην ανοικοδόμηση να μετέχουν και Τουρκοκύπροι, επιχειρηματίες, εταιρείες, τεχνικοί, τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων. Και αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο όφελος, διότι θα δημιουργούσε πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας για όλες τις ειδικότητες και για πάρα πολλά επαγγέλματα. Ναι, γιατί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση. Παρακαλώ, ελάτε. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί στην Αμόχωστο, πια τα πράγματα όσο περνάει ο χρόνος δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση εννοώ. Τώρα, ίσως και επειδή εσείς, ο κύριος Αρέστη και ο κύριος Χατζηχαμπή,
Βλέπατε την προοπτική του να εκμεταλλευτεί και για άλλη μια φορά η Τουρκία το θέμα της αμοχώς του, όπως και έκανε βέβαια μετά και ναι, άνοιξε ναι, την περίκληση. Το είχαμε επισημάνει ότι σε περίπτωση που δεν προχωρούσαμε με την υποβολή της πρότασης αυτής, θα ήταν πολύ πιθανό η Τουρκία να προχωρήσει με νέα μονομερή μέτρα. Είχαν δώσει ενδείξεις. Μάλιστα. Είχαν δώσει ενδείξεις. Όπως και έπραξε. Όπως και έπραξε. Ναι. Γιατί... Αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες μας και είδαμε πάρα πολλούς τότε οι τρεις μας και προσπαθήσαμε να προωθήσουμε το θέμα για πάρα πολλούς μήνες, αρχίζοντας από το 2017 και συνεχίζοντας μέσα στο 2018. Δυστυχώς η πρόταση μας δεν εισακούστηκε και δεν προωθήθηκε. Υπήρξαν χρονιές καθ' όλη τη διάρκεια της πολυετούς πορείας σας ως διπλωμάτη που υπήρξαν κάποιες χρονιές όπου ήταν εφικτή η επίλυση αυτού του προβλήματος. Πιστεύω ναι. Πιστεύω ότι έπρεπε να διερευνηθεί καλύτερα το σχέδιο που υποβλήθηκε το 1978, μάλιστα, το Αμερικάνο-Κάναδο-Βρετανικό ναι, σχέδιο. Μάλιστα. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο ικανοποιούσε περισσότερο την πλευρά μας παρά την τουρκική πλευρά. Δεν λέω ότι ικανοποιούσε πλήρως ναι, την δική μας πλευρά, αλλά ήταν μια εναρκτήρια βάση συνομιλιών και διαπραγματεύσεων. Και άρχιζε με την εισήγηση να επιστραφεί αμέσως η πόλη της αμοχώς του, όχι μόνο η περίκλειστη περιοχή, ολόκληρη η πόλη της αμοχώς του νότια από την οδό Λάρνακος, που περιλάμβανε και το κάτω Βαρόσι και όλες τις άλλες συνοικίες, να επιστρέψουν όλοι οι κάτοικοι χωρίς κανένα περιορισμό και να παραμείνουν εκεί, έστω και αν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού. Δεν γνωρίζουμε αν θα το δεχόταν το σχέδιο αυτό η Τουρκία. Αλλά ήταν λάθος τακτικής να σπεύσει, να το απορρίψει η δική μας πλευρά, επειδή προερχόταν από τρεις δυνάμεις οι οποίες ήταν μέλη του ΝΑΤΟ. Ήταν μόνο αυτός ο λόγος ή γιατί δεν περιελάμβανε με το αίσθημα δικαίου και αδικίας και την Κερίνια και τη Μόρφου και όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος, διότι αργότερα, μετά που διαπράξαμε το λάθος τακτικής να απορρίψουμε αυτό το σχέδιο, που πιθανόν να το απέρριπτε η Τουρκία, δεν ξέρουμε, πιθανόν να το απέρριπτε η Τουρκία και να μην προχωρούσα. Μετά, όπως ανέφερε στο βιβλίο του και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Μακαρίτης, ο κύριος Ρολάνδης, μετά ζητήσαμε από τα Ηνωμένα Έθνη το ίδιο σχέδιο να υποβληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά είχαν περάσει ορισμένοι μήνες και η απάντηση ήταν αρνητική. Ήταν αρνητική. Πιστεύω επίσης ότι η καλύτερη ευκαιρία, η πιο μεγάλη για την λύση του Κυπριακού, ήταν με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας. Όχι με βάση το σχέδιο ΑΝΑΝ όπως υποβλήθηκε, που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Και εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη της διεθνούς κοινότητας που υπέβαλε ένα τέτοιο σχέδιο, που όπως αναγνώρισε και ο εκ των βασικών συντακτών του, ο Λόρδος Χάνι, εκ των υστέρων, δεν ήταν ισορροπημένο και ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ευνοϊκό για την τουρκική πλευρά. Λοιπόν, μπορούσαν να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί για να συνεχιστούν οι προσπάθειες αμέσως μετά την απόρριψή του και πριν τον Δεκέμβρη του 2004, που θα ελαμβάνονται οι αποφάσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, για να εξευρεθεί τότε λύσεις. Μάλιστα. Πιστεύω ότι υπήρχαν την εποχή εκείνη όλες οι αναγκαίες και οι ικανές προϋποθέσεις για να επιληφθεί, για να επιτευχθεί η λύση του Κυπριακού. Ίσως και μια κατάσταση ως κέρδη για όλους, ένα win-win. Ακριβώς. Υπήρχε το win-win situation. Μάλιστα. Η Τουρκία ενδιαφερόταν την εποχή εκείνη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν το πρώτιστο της μέλημα να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα
ενδιαφερόταν έντονα, ήθελαν να γίνουν Ευρωπαίοι, ήθελαν πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς με το σχέδιο Ανάν ήρθε η διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη που έχουν μεγάλη ευθύνη και ζήτησαν από μας να παραιτηθούμε μια εβδομάδα πριν από την ένταξη, με το δημοψήφισμα που έγινε στις 24 Απριλίου, ναι. Η ένταξη θα γινόταν την 1η Μαΐου, μας ζήτησαν με αυτό το σχέδιο να παραιτηθούμε από τα πιο βασικά μας δικαιώματα σαν Ευρωπαίοι πολίτες που θα γινόμαστε από την 1η Μαΐου. Μάλιστα. Μας ζήτησαν να παραιτηθούμε από αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να επιτύχουμε την ένταξη. Ο στόχος της ένταξης ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικός, για να επιτύχουμε μια σωστή, μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Δυστυχώς το σχέδιο Ανάν, όπως υποβλήθηκε με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν ικανοποιούσε αυτές τις επιδιώξεις μας. Μάλιστα. Και δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Γι' αυτό και φέρουν ευθύνη τα Ηνωμένα Έθνη, διότι με αυτό το σχέδιο κατέστρεψαν εκείνη την μοναδική ευκαιρία. Μάλιστα. Και το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να αναβάλουν τα δημοψηφίσματα όπως τους είχε ζητηθεί, αλλά αρνήθηκαν να το πράξουν. Και δύσκολες στιγμές λίγες μέρες μετά το δημοψήφισμα και την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, γιατί εσείς βρισκόσασταν εκεί και ήρθε και κάποιος ψιθυριστά και σας είπε, σταυτοί, μας εξαπατήσατε. You cheated us. Ναι. Σας είπε. Ε? Ναι. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μάλιστα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μάλιστα. Ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κράτους μέλους και μάλιστα φιλικού. Μάλιστα. Να... Γιατί θεωρούσαν ότι θα έπρεπε πρώτα να γίνει αποδοχή του σχεδίου και μετά η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ότι θεωρούσαν δεδομένο ότι θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό και θα γινόταν αποδεκτό αυτό το σχέδιο. Ήταν με την εντύπωση ότι θα γινόταν αποδεκτό. Μάλιστα. Και είχε υπάρξει η συμφωνία του Ελσίνκη ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν ήταν προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου, μάλιστα, αλλά συνεχίζονταν παράλληλα οι διεργασίες για την εξεύρεση λύσης, οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δυστυχώς υπελείπεται σε μεγάλο βαθμό των προσδοκιών μας, διότι βασικές πρόνοιες του σχεδίου Ανάν εσυγκρούονται με βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, με βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το στίγμα της απόρριψης μας τυχιώνει και σήμερα. Υπάρχει τέτοιου είδους αντιμετώπιση ή συμπεριφορές στα ευρωπαϊκά φόρα. Πιστεύω ότι είχε και έχει ένα αντίκτυπο και πιστεύω ότι σε ένα βαθμό εξηγεί τουλάχιστον την μη προθυμία των κρατών μελών να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην λύση του Κυπριακού. Ναι, αλλά το Κυπριακό δεν είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα. Ναι. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάνε. Είναι διεθνές πρόβλημα. Είναι πρόβλημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά κράτος μέλος της. Μάλιστα. Αλλά ίσως να λαμβάνουν υπόψη τους ότι έγινε δεχτό από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έγινε δεχτό από την άλλη πλευρά και δεν έγινε δεχτό από την δική μας πλευρά. Ναι, ωστόσο καταπατούσε βασικές αρχές και αξίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων. Βεβαίως, αναμφίβολα. Αναμφίβολα, και εκεί έγκυται και η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήρθαν και υιοθέτησαν το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ εσυγκρούονται με βασικές αρχές και αξίες του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιους λόγους ή τους δικούς της λόγους ακόμη και σήμερα ή και τα δικά της σημαντικά συμφέροντα που θα εξυπηρετούσαν μια λύση του Κυπριακού, ή αυτό είναι πια μια ουτοπία? Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τη λύση του Κυπριακού, διότι υπάρχουν δικές της πολιτικές, ναι, γενικότερες σημαντικές πολιτικές που θέλει να προωθήσει, που έχουν σχέση και με την Τουρκία, και οι οποίες όμως δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές λόγω της εκκρεμότητας του Κυπριακού. Υπάρχουν λόγοι και συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λυθεί το Κυπριακό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εργαλεία για την προώθηση, για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, εργαλεία που δεν έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει πάρα πολλά εργαλεία στη διάθεση της. Τα χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία. Από την άλλη όμως υπάρχουν και συμφέροντα, ναι, των κρατών μελών με την Τουρκία,
τα οποία παίζουν και αυτά τον ρόλο τους στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κύπρο. Τα οποία πιστεύετε ότι κατά καιρούς υπερισχύουν? Ανάλογα με το κράτος μέλος. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα με την Τουρκία. Θυμάστε εκείνη... Παρακαλώ. Είχαν και έχουν. Θυμάστε εκείνη τη στιγμή όπου σταθήκατε στο βήμα στις Βρυξέλλες και έπρεπε μπροστά σε όλους να εξηγήσετε το όχι και το τι γίνεται από εδώ και πέρα ως Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα αλλά και για τους Τουρκοκύπριους και όλους τους κατοίκους του νησιού. Ναι. Εκείνη την αγωνία που είχατε για να παραθέσετε αυτά τα οποία έπρεπε να πείτε αλλά και την αγωνία ίσως που είχατε μέσα σας ως διπλωμάτης. Μάλιστα. Για πείτε μου. Στις 24 Απριλίου ήταν το δημοψήφισμα. Μάλιστα. Σάββατο. Ναι. Και στις 26 Απριλίου ημέρα Δευτέρα συνεδρίαζε στο Λουξεμβούργο η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων που θα προετοίμαζε τη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και Γενικών Υποθέσεων. Μάλιστα. Και θα άρχιζε η όλη διαδικασία με συνεδρία της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων όπου εκπροσωπούσα την Κύπρο. Μάλιστα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Την Κυριακή ήρθε από την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ιακώβου. Μάλιστα. Και πήγαμε ο δικός από τις Βρυξέλλες στο Λουξεμβούργο για να πάρουμε μέρος σε αυτές τις συνεδρίες. Το βράδυ είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Μολυβιάτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος και την αντιπροσωπεία του. Και εκεί ο κύριος Μολυβιάτης μας παρουσίασε την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος θυμός, υπάρχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε τη φράση, μας είπε, μας περιμένουν με ακονισμένα σπαθιά και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε για να βγούμε από τη δύσκολη θέση. Και εκείνη τη στιγμή τον πληροφορήσαμε ότι είχαμε πάρει την έγκριση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εισηγηθούμε όπως τα 249 εκατομμύρια ευρώ που είχε κάνει earmarked η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατεθούν για την ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας μετά την λύση του Κυπριακού, ναι, με βάση το σχέδιο, να εισηγηθούμε... Να δοθούν. Να δοθούν αμέσως. Μάλιστα. Και το περιέλαβα στην ομιλία μου. Το περιέλαβα στην ομιλία μου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρωί της Δευτέρας να πάμε στη συνεδρία με το αυτοκίνητο που, όπως είπαμε, θα άρχιζε η Επιτροπή. Στο αυτοκίνητο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ιακώβου, μου λέει: «Θεόφιλε, έχεις αντιληφθεί ότι σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της καριέρας σου και της καριέρας μου?» Μάλιστα. Του απάντησα: «Ναι, κύριε Υπουργέ, το έχω υπόψη μου και είμαι έτοιμος». Αλλά μέσα μου είχα πολύ μεγάλη αγωνία, πάρα πολύ μεγάλη, γνωρίζοντας... Και αγωνία και ταραχή. Και ταραχή την κατάσταση, που κατάφερα όμως να την αποκρύψω. Μάλιστα. Φτάνοντας εκεί, πήγα αμέσως και συνάντησα την Προεδρεύουσα της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, την μόνιμη αντιπρόσωπο της Ιρλανδίας, την κυρία Άντερσον. Μάλιστα. Και είπα: «Σε παρακαλώ, μόλις κάνεις την εισαγωγή του θέματος, να δώσεις σε εμένα τον λόγο». Μου λέει: «Βεβαίως, από σένα περιμένουμε να ακούσουμε». Να. Και βγήκε η ομιλία εξαιρετικά. Μάλιστα. Ήξερα ότι η κάθε λέξη, ο τονισμός, η έκφραση είχε σημασία. Βγήκε η ομιλία εξαιρετικά. Και αντί... Να βγουν τα σπαθιά. Τα σπαθιά, πήραν τον λόγο ο Άγγλος μόνιμος αντιπρόσωπος και χαιρέτησε την δήλωσή μου. Πήρε τον λόγο ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Φερχόιγεν, ο Ιταλός Μπαρμπάσο, και χαιρέτησε και εκείνος καλωσόρισε την δήλωσή μου. Μου τηλεφώνησε από τις Βρυξέλλες η Νάνση Κοντού από το γραφείο του Επιτρόπου Φερχόιγεν για να με συγχαρεί για την ομιλία. Και ενώ μάζευα τα χαρτιά μου για να βγω από την αίθουσα των συνεδριάσεων, μπήκε στην αίθουσα ο κύριος Μολυβιάτης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Ήρθε στο έδρανό μου,
με ακούμπησε στην πλάτη και μου είπε «Μπράβο παιδί μου, τα κατάφερες θαυμάσια, έσπασε ο πάγος, θα πάμε καλά». Ναι, γιατί περίμεναν στη γωνία όλοι αυτοί, ναι, προφανώς, με τα όσα είχαν επιθυμία να γίνουν, ναι, και δεν έγιναν, ναι, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου. Όλη αυτή την πολυετή πορεία σας και όλους αυτούς τους αγώνες που πράξατε και κάνατε μαζί με όλους τους υπόλοιπους στο διπλωματικό κομμάτι, στο πολιτικό κομμάτι, που είχαν και έχουν την έγνοια, ναι, για αυτό τον τόπο, αλήθεια. Πού στέκεστε, σε ποιο σημείο, σε ποια φάση, που πιο έντονα πιθανόν να θυμάστε, πέραν από αυτή την ημέρα αυτής της ομιλίας, κύριε Θεοφίλου? Όταν συζητείτε το Κυπριακό στα Ηνωμένα Έθνη στην Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που ήμουν και πάλι εκεί, παρακολούθησα τις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί ήταν πιο δύσκολο τα πράγματα. Το 1977, το 1978, το 1979. Και στην παρουσία της Τουρκίας. Ναι, ήμουν μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Μάλιστα. Το 1983, μάλιστα, όταν ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος στις 15 Νοεμβρίου, ήμουν εκεί πάλι μέλος της αντιπροσωπείας μας στη Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη. Έζησα αυτές τις στιγμές που υιοθετηθήκαν πολύ σημαντικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας και έζησα και πάλι εκείνη την αγωνία και στις συνεδρίες των αδεσμεύτων μέχρι τα ξημερώματα, μια φορά στη Σρι Λάνκα μέχρι τις 4 το πρωί για να περάσουμε το ψήφισμα των αδεσμεύτων που αφορούσε την παράγραφο που αφορούσε την Κύπρο. Και στην Αβάνα το ίδιο, πάλι σε συνεδρία των αδεσμεύτων. Πήγατε ξανά στα Λιμιά πρόσφατα? Είναι 2 χρόνια που δεν έχω έχετε πάει. Να πάει. Ναι. Πήγατε τα παιδιά? Ναι. Ποιο ήταν το συνέστημα? Τακτικά. Τακτικά. Τι τώρα, λέτε? Τώρα που ήρθα... Τι μεταφέρετε? Θέλετε να μεταφέρετε αυτή την αλυσίδα αυτού του σπιτιού? Βεβαίως. Τώρα που ήρθαν από το εξωτερικό, έχουμε προγραμματίσει να πάμε πάλι όλοι μαζί και όχι μόνο με τα δικά μου παιδιά, αλλά και με τα παιδιά των αδελφών μου, μάλιστα, όλα τα εγγόνια του πατέρα μας. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο πατρικό σπίτι, να το δουν, να το ξαναδούν, να το ξαναδούν γιατί έχουν πάει πολλές φορές, να συνειδητοποιούν πού είναι οι ρίζες τους, η καταγωγή τους. Και εκτός από την επίσκεψη στο πατρικό σπίτι, θέλω να τους δείξω, εγώ που δούλεψα από μικρό παιδί, από 10 χρόνων, στα χτήματα της οικογένειας, όπου με έπαιρνε ο πατέρας μου από 10 χρόνων παιδί, το καλοκαίρι που ήταν κλειστά τα σχολεία, με έπαιρνε για να μαθαίνω, για να τους δείξω και τα χτήματα, να ξέρουν τις ρίζες τους, τα δικαιώματα τους στα κατεχόμενα και να τα διεκδικούν, να συνεχίσουν να τα διεκδικούν όσα χρόνια και αν χρειαστεί να περάσουν. Αισιοδοξούμε για το μέλλον? Εκφύσεως ναι, αλλά στην πράξη και στην ουσία? Με την παρούσα κατάσταση δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος, διότι η αισιοδοξία πρέπει να στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένους λόγους. Πρέπει να τεκμηριώνεται. Υπάρχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι λόγοι? Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά διακρίνω μεταξύ αισιοδοξίας και δεν είμαι αισιόδοξος αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν και ελπίδας. Μάλιστα. Και η ελπίδα και ελπίζω. Και η ελπίδα πρέπει να υπάρχει, την ελπίδα πρέπει όλοι να την έχουμε, γιατί όταν κάποιος ελπίζει, προσπαθεί και συνεχίζει να αγωνίζεται. Και όταν προσπαθείς, στο τέλος θα φέρεις αποτέλεσμα. Και να μην ξεχνούμε ότι τα πράγματα αλλάζουν, όσο δύσκολα και να είναι. Και διεθνώς τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν αποκλείεται να αλλάξουν προς το καλύτερο, να συντρέξουν και πάλι εκείνες οι προϋποθέσεις οι οποίες θα ευνοήσουν την επίτευξη συμφωνίας και την λύση του Κυπριακού. Αλλά είναι απαραίτητο γι' αυτό να ελπίζουμε και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να μην ξεχνούμε, να μην ξεχάσουμε και να μην το βάλουμε κάτω. Αμήν, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για όσα όλα προσφέρετε και συνεχίζετε να προσφέρετε και γι' αυτό το σθένος της ψυχής και τη δύναμη που έχετε για να συνεχίσετε μέχρι και την τελική δικαίωση αυτού του νησιού και των ανθρώπων του. Ο Θεός να σας δίνει πάντα δύναμη. Εγώ σας ευχαριστούμε για όλα και κάθε καλό σε εσάς
οικογενειακή ευτυχία, υγεία, εύχομαι, και είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για το βήμα που μου προσφέρατε. Ήταν η χαρά μας και η τιμή μας. Να είστε καλά. Κύριε Θεοφίλου, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον αγαπητό συνάδελφο Πάρη Ποταμίτη, που ήταν ο σύνδεσμος για να βρεθούμε σήμερα εδώ. Καλώς είναι του. Και να έρθετε και να τα πούμε από κοντά. Μας τιμά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Παραδίδουμε 2 λεπτά νωρίτερα. Οι καλοί συνάδελφοι στην αθλητική υπηρεσία χρειάζονται αυτά τα λεπτά. Θα πρέπει να συνδεθούν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με σημαντικούς αγώνες και αθλήματα αυτή τη στιγμή και αυτή την ώρα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή τη βδομάδα τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής παρουσίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας, θυμάστε, και την άλλη εβδομάδα τηλεοπτικά θα είναι 3 με 4. Και από τις 19 Αυγούστου πια πίσω στην κανονική ώρα μετάδοσης 2.30 με 3.30. Και μην ξεχνάτε το ραδιοφωνικό ραντεβού 8 με 10 κάθε πρωί στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια χαρά!